αυτό που πρέπει να δούμε καταρχήν να πω ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στη συνένωση των εταιριών, των αναπτυξιακών εταιριών και στη συνένωση δυνάμεων. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάει η χώρα πρέπει να δούμε πώς συνενώνουμε δυνάμεις. Όμως, μία τροπολογία την οποία προσωπικά ενημερώθηκα πριν από 10 ημέρες μετά από μία συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό. Καλέσαμε σε σύσκεψη όλους τους φορείς της Κρήτης, βουλευτές, δημάρχους, τεχνικά επιμελητήρια, για να καταλήξουμε σε μια πρόταση που θέλουμε εμείς από τη στιγμή που δούμε ποιες είναι αυτές οι διατάξεις της τροπολογίας που δεν μας ικανοποιούν και δεν είναι σύμφωνα με το Γάλλη κράτη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ελληνικής περιφέρειας, σύμφωνα με την περιουσία που είχαμε ως περιφέρεια και ως δήμη, αλλά παράλληλα επίσης πώς μεταφέρεται μια περιουσία που είναι πάρα πολύ μεγάλη, μεταφέρεται σε ένα οργανισμό που το 51% θα έχει το δημόσιο με 7 άτομα διορισμένα και επίσης με το 49% θα έχουν η ΠΕΔ, η Ένωση Συνεταιρισμών και η Περιφέρεια με εκπροσώπους 2 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα, γιατί μπορούμε να βλέπουμε ωραία λόγια και παχιά και να λέμε ότι εδώ θα κάνουμε την ανάπτυξη της Κρήτης με ένα νέο οργανισμό που θα κάνει που με τα χρήματα που πρέπει να δούμε πού θα υπάρξουν τα χρήματα, όταν έχουμε μια περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων πάρα πολύ μεγάλη, το οποίο δεν θα φτάνει ούτε τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουμε αναλάβει για να μπορούμε να πληρώσουμε, άρα χρήματα μόνο από το νέο ΕΣΠΑ μπορούμε να δούμε. Και πρέπει να δούμε επίσης τι είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί τον κόσμο. Και έστειλα και τον πολίτη της Κρήτης. Είναι να αλλάζει ένα συμβούλιο κάθε όποτε αλλάξει ο υπουργός ή όποτε αλλάξει η κυβέρνηση ή τις τύχες να έχουν τοπικές κοινωνίες, όποιες και αν είναι οι αρχές, είτε οι δημοτικές, είτε οι περιφερειακές. Σωστά. Αρχές. Είναι η έλλειψη της συνέχειας που μας διακρίνει και εκεί υπάρχει το μεγάλο κενό και το πολιτικό και στα και έργα και στην ίδια μας τη ζωή. Ένας έξυπνος πολιτικός δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση και να περάσει χωρίς μια διαβούλευση. Έχετε δει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα χωρίς να τοποθετηθούν τα συμβούλια των δύο οργανισμών. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των συμβουλίων. Υπάρχουν δύο διοικητικά συμβούλια. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση για να καταθέσουν τις προτάσεις. Και αυτό που πρέπει να μας ικανοποιεί, και το λέω ειλικρινά, ότι όλη η αυτοδιοίκηση και η Δήμη και η Περιφέρεια να τη συζητήσουμε και να δούμε το καλύτερο αποτέλεσμα ποιο θα είναι.